παρόν επεισόδιο Μαρμελάδα Φράουλα είναι χορηγημένο από εμάς τους ίδιους. Σας προσκαλούμε σε μια γιορτή, παύλα παράσταση, μια live ηχογράφηση του podcast, δύο συγκεκριμένα, στις 22 και στις 29 Οκτωβρίου, στον Ορφέα στην Κυψέλη. Πληροφορίες στην περιγραφή. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της Μαρμελάδας Φράουλας και δεν είμαι ο Χάρης, γιατί... Έχω δικαίωμα να είμαι εγώ, γιατί εγώ είμαι η φωνή που παράγει τη φωνή του Χάρη, επειδή ο Χάρης είναι μέσα στο μυαλό μου. Και καλά, χειρότερη εισαγωγή ever. Ένα χειροκρότημα για το Χάρη Νταρζάνο που είναι κάπου εδώ. Και σήμερα έχουμε μαζί μας, με μεγάλη χαρά το λέω, με έναν άνθρωπο που έχουμε ιστορία, με έναν άνθρωπο που οι φωνές μας έχουν γράψει μαζί στα RGNA της Θεσσαλονίκης, κυρίως γιατί αυτός είχε εκπομπή και μου έκανε την τιμή να με καλεί. Ένας φίλος, ένας συνάδελφος, ένα πλάσμα το οποίο πραγματικά είναι ανεξήγητο στο δικό μου το μυαλό, ο κύριος Αλέξανδρος Χαριζάνης. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Άιντε, αρχίσαμε. Αφού τα μπουζούκια ανοίξαν και όχι τα θέατρα, Στέλιο, πρέπει να γίνεις update, αγόρι μου. Άμεσα πολιτικό το σχόλιο του κυρίου Χαριζάνη. Κατευθείαν. Μπήκε στο ψητό κατευθείαν. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και άλλα τέτοια γλιωδίες που λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις που, τέλος πάντων, είναι η περίπτωση των περιπτώσεων. Και όποιος κατάλαβε αυτό. Έτσι, μπράβο. Αυτά Χάρη τα γουστάρω πάρα πολύ. Που αφήνεις τρεις τελίτσες, ρε παιδί μου, που είναι οι τίτλοι των εφημερίδων, οι οποίοι δεν είναι ανάγκη να είναι αλήθεια αυτό που λένε. Λέει, ας πούμε, παντρεύεται ο τάδε celebrity, τρεις τελίτσες και ερωτηματικό. Αυτό. Και μπορείς να λες ό,τι θες, ξέρω εγώ. Τα κοτόπουλα οφείνονται στο ότι ο Άρης έχει κλιματαριές. Ερωτηματικό. Τελίτσες. Μπορείς να πεις ό,τι θες, ρε παιδί. Κατάλαβες. Ναι, αυτό όντως. Στέλιος Ανατολίτης. Στέλιος Ανατολίτης. Έχει 8η ρόγα. Ερωτηματικό. Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, έχει. 8η. 8η. Εντάξει, ναι, τι να κάνω. Παιδιά, είναι πολλά λεφτά να αφαίρεσαι σου άλλες 6 ρόγες, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, γι' αυτό τις κρατάω. Δεν είναι, είναι θέμα οικονομικό. Είναι το ζήτημα. Κράτατες, ρε, κι άμα συντέψουν και κάνουν, να τις κάνεις μπεχλέρι. Δεν πειράζει. Θεωρώ ότι αδικία είναι που από τις 8 μόνο οι 3 βγάζουν γάλα. Αλλιώς... Ναι, ρε γαμότο. Χάρη, έχεις πει γαλατάκι Στέλιου. Μιλάμε για γάργαρο. Όχι, αλλά. Ναι. Γι' αυτό, βράδυ... Χάρη μου, είσαι 1,12 με τα χέρια στην ανάταση. Ενώ εγώ που είμαι 8,5 μέτρα και δεν χωράω στο Λευκό Πύργο. Γι' αυτό και δεν είμαι στον ίδιο χώρο αυτή τη στιγμή. Είσαι έτσι, σε άλλο, σε ειδικό χώρο που σε στεγάζει. Ναι. Μπράβο. Εγώ πάντως έκανα εικόνα τώρα να είναι ο Στέλιος σε ένα χειρουργικό τραπέζι. Ναι. Και να είμαστε από πάνω εμείς οι δύο, ας πούμε, τώρα, γιατί το επεισόδιο είναι με εμάς τους δύο που ο Στέλιος είναι σε κόμμα και εμείς του κάνουμε την εγχείρηση. Okay. Και να έχει τις 8 ρόγες. Ναι. Και να είναι σαν να απενεργοποιούμε βόμβα, ξέρω εγώ. Τύπου ποια ρόγα θα κόψουμε, αλλά να μην κόψουμε αυτές που βγάζουν το γάλα, καταλαβες. Να μην ξέρουμε. Τύπου, ναι, κόψε το αλλά κόκκινο τι... καλώδιο, κόψε το πράσινο καλώδιο. Δεν δικαιούμε στην, να επιπυλήσουμε να δούμε ποια το βγάζει. Όπα τα επεισόδια βγαίνουν 8 ώρα το πρωί, αν είναι δυνατόν. Σε φάση. Μπορείτε να κάνετε άμα θέλετε την επέμβαση, αλλά μην το κανέναν επιπυλάει. Καταρχάς, 8 η ώρα όλοι πίνουν γάλα εκείνη την ώρα, οπότε είναι κατάλληλη συζήτηση αυτή. Όχι, ρε χάρη. Έλα, για τους, για τους γλεντζέδες, μόλις έχουν μια εικόνα για το γάλα που πίνουν, μπορούν να φανταστούν ότι είναι δικό μου. Για περίεργη φαντασία σου. Δεν ξέρεις τι υπάρχει εκεί έξω, Χάρη μου, δεν ξέρεις. Θέλεις τα παιδιά σου να μεγαλώσουν με δυνατά κόκαλα. Γάλα Ανατολίτη. Το καλύτερο γάλα. Από το που ξεκίνησα να πει ο Γάνα Ανατολίτη. Γάνα Ανατολίτη είπα. Γάνα Ανατολίτη. Ξεκίνησα να πει ο Γάνα Ανατολίτη. Γάνα θα το ονομάσω, γιατί είναι Γάλα Ανατολίτη. Είναι τα αρχικά Γάνα. Πώς είναι το Σεργάλ. Αυτό είναι το επεισόδιο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τι γάνα βρε μαλάκ. Βρε ξεγάνο το τελικό.
Να σας πληροφορήσω ότι αυτή η φωνή που ακούτε είναι η πραγματική φωνή ενός επαγγελματία voice artist, το οποίος κάνει εκφωνήσεις, είναι voice actor, κάνει ραδιόφωνο χρόνια. Γι' αυτό και μάλλον ακούτε μια φωνή η οποία αυτή τη στιγμή τσιτώνει τις ρόγες σας και εύχεστε να είχατε άλλες έξι για να μπορέσετε να τσιτώσετε τις αισθήσεις. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Τι λέτε βρε σαπίδια. Γιατί σε πήγε. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα λέτε κάτι καλό και εγώ πρέπει να πω, αχ, καλέ, μη λέτε τέτοια για την τσίπα. Αλλά πείτε εσύ ό,τι θέλετε. Πείτε εσείς, ναι, δεν είναι ότι δουλεύεις με τη φωνή σου μια 20 ετία, ας πούμε. Πρέπει εμείς να το πούμε, ξέρετε. Κοίτα, εγώ αν το χαρακτήρισα... Αν τον έκανα εισαγωγή τον Αλέξανδρο, θα έλεγα ότι είναι η δεύτερη καλύτερη φωνή της Ελλάδας μετά τον Ταμπάκη. Να σου πω, γιατί εσύ αυτό. Το παίζεις και γιατρός, όταν λες να τον κάνεις εισαγωγή, τι εννοείς. Και εγώ είχα μια σχετική απορία σε αυτό. Γιατί όχι, καλά πάω για εισαγωγή. Στην αρχή του podcast, αλλά αυτό με βολεύει καλύτερα ακόμα να τον κάνω εισαγωγή, ξέρω εγώ, χωρίς λόγο. Και να είναι και πήγον. Κάνω εισαγωγή τον Αλέξανδρο Χαριζάνη, τώρα. Φαντάζεσαι να τον πήγαινες κάπου σε ένα νοσοκομείο, γιατί όντως υπήρχε ανάγκη, ας πούμε, και να έλεγες... μα κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ μιλάμε για τη δεύτερη καλύτερη φωνή της Ελλάδας μετά τον Ταμπάκη, ας πούμε, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί στο πώς θα το χειριστούμε αυτό. Ο Ταμπάκης είναι εκείνος που έβγαινε στο... Αχ, πώς το λένε... Στην εκπομπή Άνι, τα πάνια. Που με τη φωνή την ψηλή, την περίεργη. Ναι, 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 το δεν πίνω, δεν καμνίζω, αυτός. Τι έκανε? Που έλεγε, δεν είμαι καλό παιδί, δεν πίνω, δεν καμνίζω. Σταμάτα, Στέλιο, θέλω να το κρατήσω για ρινγκτόν. Χάρτη, πες το λίγο μόνος σου. Χάρπερ, έλα ναι. Χάρτη, ο Χάρτη Νταρζάνο, πες το λίγο μόνος σου, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί έχω από προσανατολιστεί, θέλω λίγο το χάρτη, πες λίγο. Λοιπόν, ο Βοράς είναι από εκεί, εντάξει. Ναι. Έχουμε και λέμε, έλεγε ότι είμαι πάρα πολύ καλό παιδί, δεν πίνω, δεν καπνίζω. Δεν κάνει μόνο τη φωνή, κάνει και την τοπιολαλιά, κάνει αυτό και έχει, ναι, ναι. Ρε, Νταρζάνε, έχω πάρει και το accent. Δεν έχεις κάνει εσύ μόνο voice-over, Αλέξανδρο, αλλά μόνο εσύ έχεις κάνει. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον εσύ θα έπρεπε να κάνεις, γιατί τέτοια ταλέντα εσπανίζουν. Φαντάζεστε το Χάρη να πάει, ξέρω εγώ, στη Σιέρα να δώσει φωνή και να είναι «κάνουν καλό Ταμπάκι». «Δεν πεινώ, δεν καπνίζω», το οποίο ισχύει και για μένα. Ο Ανατολίτης θα είναι όταν είμαι εγώ άρρωστος. Ναι. Θα τον έχω για backup μου. Γιατί θεωρείς ότι... Καλά, προφανώς. Εδώ σας είπα ότι πίνω το γάλα της ρόγης μου. Ή δεν το είπα ακόμα. Το μου λέω τώρα. Άμα δεν μπενέψεις το σπίτι σου, εντάξει. Άμα δεν το δοκιμάσεις εσύ ο ίδιος, πώς θα το πουλάς κιόλας. Έτσι, μπράβο. Σωστό. Πολύ σωστό. Ποια σειρά ήταν που είχε... Στο Santa Clarita Diet ήταν που είχε πάει η τύψη που έκανε γάλα από τις ρόγες της. Ή στο... Αχ, κάπου ήταν, αυτό, ναι. Αυτό ξέρεις που ήταν. Ήταν στο Afterlife του Τζερβές. Στο Afterlife ήταν, έχεις δίκιο. Μπράβο, ναι. Μπερδεύω αυτό... όλο το Suburbia είναι ίδιο πλέον. Κάτσε λίγο, αυτό είναι ψιλοίου ή όχι? Είμαι μόνος μου σε αυτό. Κοίτα, νομίζω ότι είναι θέμα γεύσης. Δεν νομίζω ότι θα πάθεις κάτι άμα πιεις ανθρώπινο γάλα. Αλλά νομίζω ότι είναι ιδέα. Δεν θα πάθεις πολλά πράγματα άμα πιεις που είναι... Όχι, δεν το πήγα εκεί. Δεν το πήγα εκεί. Συγγνώμη, μπορεί αυτή η εκπομπή να μην λέει ότι μπορείς να πιεις ανθρώπινο γάλα, ξέρω εγώ, χωρίς να έχουμε πάρει γιατρό, γιατί το σύσταση γιατρού ή κάτι τέτοιο. Ναι, όντως, λέμε βλακίες, ας το αφήσουμε εδώ. Όχι, δεν το αφήσουμε εδώ, θα το εξερευνήσουμε. Απλά να βάλουμε ένα disclaimer. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι αν βάλεις disclaimer είναι σαν να μην έγινε. Αυτό είναι το. Ναι. Πάμε να πιούμε ανθρώπινο γάλα. Ρε φίλε, γιατί να μην μπορείς να πιείς εφόσον όταν ήσουν μικρός μέχρι ενός, από μηδέν μέχρι ενός, σε παζερδόση, έπινες ή μέχρι όσο τα 16 που πίνω χάρης. Λοιπόν, δεν μπορεί. Και παρόλα αυτά, φαντάσου, δεν πήρα και πολύ ύψος. Φαντάσου τώρα, μα. Έλα, μια χαρά είσαι, ρε μπόι, το καλύτερο παλικάρι στη γειτονιά. Είναι μικρή γειτονιά, αλλά οκ. Περπατάς και βαράνε παλαμάκια, να πούμε, ζεμπέκικο. Ήρθε ο Χάρης ο Δερβίσης. Γεια σου, ρε Χάρη. Ο Χάρτης. Θα μας δείξει τον δρόμο. Λέγε, ρε Χάρη, τσικουδιά ή κρασί, να πούμε, και τα δύο, λέω. Χάρης Χλούτα, βέβαια, ένα σφινάκι, να πούμε. Έχω μάθει ότι είσαι μεγάλος καραμπουζουκλής. Είμαι, εντάξει. Τώρα κάποια πράγματα αλήθεια, δεν κρύβονται. Η αλήθεια να λέγεται, ναι. Και κάνεις και ζημιές. Εντάξει, ναι. Μια φορά είχα σπάσει ένα βάζο, θυμάμαι. Γι' αυτό που το έχει πει η μάνα σου. Το κρατάει. Δεν κερατά, λοιπόν, θα βγάλει τα πρώτα του λεφτά αφού το παιδί χρωστάει ένα βάζο. Ήτανε τη μέρα που μου κόψε το γάλα. Μπράβο. Γι' αυτό. Εδώ χωράει το ό,τι του είπε για τη μάνα του. Χωράει αυτό.
Γιατί κοίτα, όποτε βρισκόμαστε, σου, όποτε βρισκόμαστε με τον Αλέξανδρο σε επίπεδο εκπομπής, πάντα κάτι λέει για τη μάνα μου, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, αν ανατρέξει κανείς επί τατάκες, ας πούμε, πάλι κάτι λέει για τη μάνα μου, για τη θεία μου. Σοβαρά. Ναι, είχες πει το προαναφερθίτσα. Α, για τη θίτσα. Αν θυμάσαι. Ναι, για τη θίτσα. Και κάτι, δεν θυμάμαι, ναι. Είναι μια σύνδεση που είναι, παιδί, τώρα έχω επαφή με το Σόις επειδή είστε κυμπάριδες άνθρωποι, ας πούμε, και τους γουστάρω πολύ. Και είσαι και εσύ κυμπάρης, οπότε ταιριάζουμε όλοι. Προσπαθώ να γίνω κι εγώ, ας πούμε. Σε αυτό το show, ο Αλέξανδρος και ο Χάρτης λύνουν τις διαφορές τους. Ο Χάρτης Νταζάν. Έχουν μια απόκληση 67 μοιρών. Δεν ξέρω γιατί γελάμε το Χάρτη Νταρζάν. Δεν βγάζει καν νόημα. Δεν προκύπτει από κάπου. Βγήκε με Σαρδάμ. Δεν ήταν καν ότι. Δεν θα σκεφτόμουν ποτέ. Ανά ένα ωραίο να το πω. Κάνω προετοιμασία για την εκπομπή. Για να του πω κάτι περίεργο, κάτι αστιάτικο. Τι να πω, Χάρη, θα το βάλω λατάφ. Ω, Χάρτη, έτοιμο. Άρε, τι ωραίο. Σάπιο. Για το Στέλιο δεν έχει. Θα το βάλω ένα random γράμμα. Στέλκιο. Ναι. Εν τω μεταξύ υπάρχει και ο Στέργιος, τον ξέρεις το Στέργιο, ο οποίος γίνεται από το Αστέριος. Ναι. Και όχι Αστέριος. Σε κάτω είναι. Ναι. Ο Στέργιος χωρίς γάμα είναι από το Αστέριος. Ο Στέργιος με γάμα είναι ντοπιολαλιά για το Στέλιος σε κάποια χωριά. Σε ποια χωριά? Τι μαθαίνει? Δεν ξέρω, ένας φίλος μου λέγεται. Στα αγοροχώρια. Ποια, τι ρωτάς κι εσύ, πού να ξέρουμε? Στο Ροδολίβος, δεν ξέρω. Στο Ροδολίβος, στις Σέρες δεν είναι αυτό? Νομίζω, ναι, στις Σέρες. Αυτό είναι στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Ναι. Στις Σέρες είναι. Και... Το Ροδολίβος που θα είναι, ξέρω εγώ, ρε, χάρη στην Αργεντινή. Ροδολίβος Αργεντινής. Ακούγεται, δεν ακούγεται λίγο σαν αργεντινική ομάδα? Ροδολίβος. Άμα έμπαιξε την πίσω 8 φορές το κεφάλι στον τοίχο, ναι, ακούγεται. Ποιος είμαι εγώ που θα σου πω ότι δεν ακούγεται το Ροδολίβος ομάδα της Αργεντινής? Μπορώ να το κάνω και με 7. Αλλά εντάξει. Έγινε δημοπρασία χτυπήματος στο κεφάλι. Φαντάζεσαι μια δημοπρασία στην οποία σηκώνει κάποιος μια κοτσάνα και λέει πόσα χτυπήματα, εγώ με 2. Να ανεβάζει ένας λογοπαίγνιας. Εγώ το λέω με 10 χτυπήματα και 2 ρετσίνες. Και να πρέπει να το κάνει μετά. Ναι, για να αποδείξει, για να το αγοράσει. Καλησπέρα σας. Έχω ακούσει ένα αστείο για το χάρι που γίνεται Χάρτης. Θα χτυπήσω 16 φορές το κεφάλι μου τον ήχο, αλλά θα το λέω μόνο εγώ. Τέλεια δημοπρασία. Αλλά κανονικές κρυαργές να παίρνει. Κρυαργές. Παίρνει... Κρυαρίσκες κεφαλιές τώρα, όχι. Θα πάρω φόρα. Θα βάλω το μια δεσποσίνη σε κίνδυνο για να έχω κίνητρο. Και να μου γκανάει κιόλα. Και από κάτω ένα, δύο. Παιδιά, γελάμε τόσο πολύ που με τσεκάρουμε. Για καλό δεν ήρθαμε εδώ. Όχι. Oh, Θεέ μου. Γιατί, όχι, γιατί και άλλοι, δες τι βλακές λένε. Έχουν μπει και μας τσεκάρουνε, παιδιά. Γελάμε πάρα πολύ. Κάτι δεν πάει καλά. Μας ξέρουν αρκετά καλά. Ποιος μας τσεκάρει? Εδώ, η περίοικοι του σπιτιού. Α, οκ. Οι γάτες δηλαδή. Τον Καβό και... Άντε πάλι με τον Καβό. Έχει ένα γατί που το λέει Καβό. Πώς φαίνεται σαν αυτό, Αλέξανδρε? Σαν όνομα, ας πούμε, για γάτα. Εντάξει, ξέρω εγώ. Συγκεκριμένα είμαστε cute γιατί το λέμε γκαβουλιάκι. Α, κριτικός. Γκαβελιάκι. Γκαβού, όχι γκαβέ. Ναι, αλλάζει το νόημα λίγο εκεί. Γκαβουλιάκι. Ναι, το γκαβελιάκι είναι σαν να είσαι μια γκαβή ελιά. Γκαβελιάκι. Γι' αυτό το λογοπαίγνιο θέλει 20 κουτουλιάς, ας πούμε. Λοιπόν, να σας πω ότι στο πρώτο επεισόδιο της Μαρμελάδας είχαμε κάνει κάτι το οποίο περίμενα πολύ καιρό. Είχαμε ξεκινήσει αυτό το «Βάζεις ποτέ για τον κόλλο σου, ρε μαλάκα!» αυτό το πράγμα. Ήρθε η ώρα, άντε. Ήρθε η ώρα, ναι, το οποίο... Εντάξει, να δείτε τι γίνεται. Αυτό είναι μια πολύ παλιά ιστορία με μένα και τον Αλέξανδρο. Πρέπει να ξεκίνησε γύρω στο 2014. Ωραία. Όπου ο Αλέξανδρος απλώς ηχογραφούσε μηνύματα και τα έστελνε σε μένα και τον Παναγιώτη Κούδα. Νομίζω το Θανάση, τον Σαμαρά, τον Ανδρέα, τον Πασπάτη. Είναι ωραία. Η παρέα που κάναμε τότε το... που κάναμε τις, stand-up πάνω. Κάναμε stand-up, ναι. Και τον Γιώργο τον Βαβούρα. Και όλο και κάποιο παιδί θα ξεφεύγει. Καλά, σίγουρα. Νομίζω ότι έχουν λάβει πολύ τέτοια μηνύματα.
Το οποίο πέρασε μετά, έγινε θρύλος ή οτιδήποτε, έγινε μια κατάσταση. Νομίζω ότι το αγαπημένο μου, ξέρεις ποιο ήταν, ότι ήμουν εγώ στην Ξάνθη με τον Παναγιώτη. Διάβαζα τότε οργανική, για να την περάσω. Και ταυτόχρονα είχαμε σχολή improv και κάναμε μαθήματα στα παιδιά της Ξάνθης και της Θεσσαλονίκης. Και γινόταν αυτό το πράγμα. Και σε κάποια φάση, εκεί που διαβάζω εγώ, και έχουμε βγάλει τα μαθήματα, έχουμε και παράσταση και αυτά, απλά σκάει ένα μήνυμα. Και είναι ο Αλέξανδρος. Και απλά είναι. Δηλαδή τώρα για να καταλάβω, ρε Στελάρα, εσύ με τον Παναγιώτη εκεί, ρε. Το Γιάννη τον Αντετοκούμπο, ρε μαλάκες. Το Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Και απλά ξεκινάει και λέει: βάλατε το Γιάννη τον Αντετοκούμπο στον κόλπο. Όλο σας, ρε μαλάκα, το παιδί είναι 2-4, δεν ξέρω και το ύψος. Και ξεκινάει και αναλύει. Δεν λέει όλα... έβαλε τον κόλπο, δεν το έλεγε ποτέ. Τι... Είναι καλά, ρε. Έβαλε αυτό, ξέρω εγώ. Α, έβαλε αυτό, ναι, ναι, σκέτο, έχει δίκιο. Και ξεκινάει και αν διαβάζει σαν εφημερίδα. Καλά, ρε, το παιδί εσύ έχει 36 πόντους. Νόμιζες ότι έβαζε, ξέρω εγώ, εγώ τι έλεγα. Ποιος είπε, εγώ δεν είμαι. Εσύ δεν είπες. Εμένα πάρα πολύ μου άρεσε το συγκεκριμένο μήνυμα, γιατί απλώς διάβασε όλα τα στατιστικά του ότι το κούμπο εκείνη του. Άρα το παιδί έχει 36 πόντους, έτσι είναι αυτό, είναι εκείνο, είσαι κάθετε. Το Γιάννη το κούμπο, ρε, που γεννήθηκε στα Σεπόλια, την κυρία. Ναι, αυτό όλο και δεν είχε. Σήμερα που γράφουμε το επεισόδιο, μπορώ να πω κάτι επικαιρότητα, επειδή θα βγει πιο μετά. Εννοείται. Σήμερα πήρε πρωτάθλημα NBA ο αδερφός του Γιάννη, ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο οποίος βέβαια δεν έπαιξε και πολύ, έπαιξε απειροελάχιστα μέσα στη χρονιά, αλλά ήταν στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα και έχει και αυτός δαχτυλίδι πρωταθλητή. Εκεί πέρα τους δίνουν δαχτυλίδια. Και άμα πάρεις πολλά... Αυτός έχει. Μόνο αυτό από την οικογένεια. Οι τέσσερις είναι οι μπασκετμπολίστες. Από τους δύο που παίζει και ο Θανάσης στους Bucks. Μπράβο, ναι, όντως. Ναι, είναι συμπαίκτης του Γιάννη. Κάτσε, και σοβαρά, τα δύο αδέρφια είναι συμπαίκτες. Βέβαια, ναι. Βαθύ πασόκ στο Μιλγουόκι. Του είπε: θα φέρουμε τον αδερφό μου. Είναι πολύ καλό. Γιατί είναι πράσινη η φανέλα, τι νόμιζες. Ναι. Λοιπόν, του λέει: θα φέρω και τον αδερφό μου, είναι πολύ καλό. Παίρνει rebound, κάνει τσαμπουκάδες. Λοιπόν, και θα τον πάρουμε. Και τον πήραμε. Και ναι, έχουν και ένα μικρό αδερφό ο οποίος παίζει στην Ισπανία. Μάλιστα. Τέλος πάντων, άσχετο, αλλά ναι, το Γιάννη το κούμπο, ρε φίλε, είσαι σοβαρός, δηλαδή. Λοιπόν, το οποίο δεν ήταν αυτό, είναι με αυτή τη φωνή, καλά, είσαι σοβαρός, ρε φίλε. Το οποίο προέκυψε από έναν χαρακτήρα τον οποίο είχα, που δοκίμαζα στο ραδιόφωνο. Ο οποίος πάντα μιλούσε με τον τύπο, ο οποίος ήταν καλά, για πες μου. Τι να σου πω, είναι δυνατόν αυτά που συμβαίνουν? Όχι, θέλω να μου πει. Και ήταν αυτοί οι δύο χαρακτήρες. Και το έστειλα στα παιδιά και μετά το πήρε ο Στέλιος και λέει: θα το λέω και εγώ τώρα. Και το λέει. Για κάνουμε. Θα περνάμε καλά. Την υγεία μας να έχουμε. Βεβαίως, αλλά το credit είναι όλο στον Αλέξανδρο. Για να σου βάλω credit τώρα. Για την ανομαλία. Δεν έχω, γιατί αν ο Αλέξανδρος έχει και το κανάλι της εκπομπής του κανονικά, νομίζω το The Bondage Family, έχει και το κανάλι σου που έκανες και τη σειρά στο YouTube που έπαιρνες και... Το ίδιο κανάλι, ναι, τα έκανα συγχώνευση για να μην ψάχνω και το έωχε και έτσι. Ναι. Το έωχε και έτσι. Ναι, ήταν, να το τσεκάρετε αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εσύ έχεις κάνει στη σειρά που έχω το «Όχι και έτσι» που είχα μάλλον, γιατί την έχω ψηλαφίσει, έχεις κάνει τον Γκορμπατζόφ και κάτι ακόμα ή μόνο τον Γκορμπατζόφ? Έχω κάνει τον Γκορμπατζόφ και έχω κάνει και τον Lord Varys, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Ως ηθοποιό όμως. Ναι, ναι, ναι. Στο Black Friday. Ναι, ναι, ναι. Όπως απειλές. Εντάξει, το έχει και... Απογοητεύτηκε. Στο Γκορμπατζόφ ήταν από τις πιο άκυρες σκηνές που έχουν γίνει στη σειρά. Μπαίνει μέσα ο Γκορμπατζόφ, ο οποίος είχε ένα σημάδι στο κούτελό του, παιδί μου, και λέει καλησπέρα. Είναι από τη σειρά Τσέρνομπιλ, ή Τσέρνομπιλ, ή Τσέρνομπιλ. Έχω αποφασίσει να το λέω και με τους τρεις τόνους, γιατί θα βρεθεί ένα ναι, αλλά λέγεται έτσι. Ναι, αλλά στα τέτοια μας δεν με νοιάζει. Θες να τονίζεις στα σύμφωνα. Ορίστε. Θες να τονίζεις τα σύμφωνα, Τσέρνομπιλ. Για να σταματήσεις. Ευχαριστώ, Χάρη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και έχει καλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο για να δουν τι θα κάνουν με την πυρηνική απειλή που έσκασε στο εργοστάσιο και τα ρέστα. Και είναι όλο το πυρηνικό, λέω, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Κύριε, καλησπέρα σας. Κάλεσα εδώ γιατί έχω βγάλει αυτή τη μαλακία στο κεφάλι. Με κουτσούλησε πουλί. Και λέει: δεν ξέρω τι να κάνω. Πετάγεται ένας. Κάντε μπάνιο. Ευχαριστώ πολύ. Και φεύγει και αδειάζει όλο το. Και αυτή είναι η σκηνή. Δηλαδή έχεις κάνει και τον Γκορμπατσόφ. Δηλαδή τι άλλο θες, Στέλιο? Αυτό ζει, παιδιά. Αυτό είναι καταξίωση. Ο Γκορμπατσόφ.
Ψάξ το μία εσύ για να μην ανοίγω εγώ tabs εδώ και... Εγώ λέω να ποντάρουμε. Πιστεύεις ότι ζει ή ότι δεν ζει? Νομίζω ότι είναι, ξέρω εγώ... Τι παίζει να ζει? Όχι, δεν παίζει καθόλου να ζει, αλλά... Ναι. Παιδιά ζει. Είναι 90, ξέρω εγώ. Ζει, έχει γεννηθεί το 31. Η ίδια χρονιά με τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου ήρθε στην πρόπερση. Άρα είναι 90. Είναι 89. Ναι. Τα μαθηματικά σου προσθέτουν πάνω. Adds up δηλαδή. Ναι. Πώς σου αρέσουν αυτοί οι ελληνισμοί, ρε παιδί μου, που κάνει τις ξένες εκφράσεις. Ναι, έχει πολύ πλάκα αυτό. Ναι. Επίσης, όταν τα πράγματα πάνε νότια. Εκεί έρχεται ο χάρτης Νταρζάν. Μ' αρέσει πολύ το όταν τα πράγματα πάνε νότια, γιατί στην Ελλάδα όσο πιο νότια είσαι, τόσο καλύτερο καιρό έχει. Ναι, ρε φίλε. Τόσο... Ναι, όντως. Γενικά δεν ισχύει αυτό. Εκτός αν είσαι στο νότιο ημισφαίριο. Ναι, οκ. Okay. Ναι, ναι. Εντάξει. Ήθελα να πω επίσης ότι θα χασμουριθώ. αλλά πέρα από αυτό, κάτι άλλο με τον... Ο Αλέξανδρος είχε μία... Κατάφερε και έκανε στην Θεσσαλονίκη. Ήταν στο 1055 Rock, που ήταν, είναι πολύ σημαδιακό ραδιόφωνο, ρε παιδί μου, αν είσαι στη Θεσσαλονίκη και αν ζεις εκεί, γιατί είναι το rock ραδιόφωνο. Και θα πω για τη στήλη μεταλογοπαίγνια, η οποία αργότερα έγινε και στήλη σε παράσταση, και ο άνθρωπος έφερνε κανονικά drum set, έφερνε ένα snare και ένα πιατίνι και έκανε πουτούτς τα λογοπαίγνια. Οπότε καθόταν πίσω από ένα drum set μισόλυψο και με ένα μικρόφωνο. Ψεύτικο, ναι. Ναι, τίποτα. Δεν είχε μπότες, είχε το snare και τα πιατίνια. Και καθόταν και έλεγε λογοπαίγνια και θέλω να πεις τα φίδια. Ναι. Σε παρακαλώ, αν θέλεις να το πεις δημόσια. Πριν, αν θέλεις, το πει, το να κάνω μια ερώτηση. Παίζεις ναι. και drums. Πόσα όργανα παίζεις? Παίζω, ναι. Είμαι... Δεν θα πω ότι παίζω πάρα πολλά και σωστά, αλλά παίζω λίγο από μπόλικα. Okay. Είναι αυτό που πάθαμε όλοι όσοι ήμασταν στο μουσικό σχολείο. Σε κάποιο μουσικό σχολείο, εγώ ήμουν αυτό της Θεσσαλονίκης, ότι όταν, ρε παιδί μου, έχεις γύρω σου χιλιάδες όργανα, μπορείς απλά να πεις, να παίξω και λίγο από αυτό, να δανειστείς από έναν φίλο σου. Οπότε μάθαμε να ψιλοπαίζουμε πολλά. Φυσικά, άμα δεν ασχοληθείς όπως δεν ασχολήθηκα εγώ τόσο σοβαρά, δεν ξέρεις να παίζεις κάποιο καλά. Αλλά ξέρεις λίγο να παίξεις, ρε παιδί μου, να γίνει λίγο φάση. Αυτό. Okay, και τώρα αυτό που λέει ο Στέλιος, αυτό που λέει ο Στέλιος, ότι πες μας λίγο κοινό, είναι πώς είναι οι τραγουδιστές που τους λένε «Αχ, πες το τάδε, πες την αγάπη που ναι. κλάνει φεγγάρια, ναι. ξέρω εγώ. Πες το τάδε καλό κομμάτι». Πες ένα ρεφρέν. Ναι, ναι, ναι. Α, είστε να κάνουμε την άλλη τη γλιοδία που κάνουν δικό σας, να πω εγώ το setup και να πείτε το punchline εσείς. Ωραία. Έχω ψήθηκα. Λοιπόν. Ο Χάρης το ξέρει, το punchline. Πες το εσύ, δεν πειράζει. Θα το πω εγώ, ωραία, λοιπόν. Θα το μαθέψω, αλλά δεν το ξέρω. Έπεσα σε έναν λάκκο με φίδια. Και εκεί που έχω πέσει έρχεται ένα φίδι και με φυλάει στο στόμα. Ένα άλλο φίδι πάει να μπει στο μπισινό μου, ενώ ένα τρίτο φίδι τύλιξε το πουλί μου και άρχισε να το παίζει. Με παρτουζώσανε τα φίδια. Φίδια. Μπράβο. Ωραία. Είναι από τα καλύτερα που έχω ακούσει. Το setup του Αλέξανδρου δεν ήταν σαν να πουλάγε καρπούζια. Ήταν να πάρει καλλιγυρία. Πολύ καλό καρπούζι έχω. Φαντάζεσαι να κυκλοφορούσες στη γειτονιά γύρω-γύρω με ένα αγροτικό με ντουντούκα και να έλεγες αυτό το αστείο συνέχεια. Φίδια, ελάτε να πάρετε φίδια. Ωραία, τι καλό. Αστεία φίδια. Έχει και ένα sequel αυτό το λογοπαίγνιο, ναι. το οποίο δεν ήταν ποτέ καλό για να πεις άντε έχω και αυτό. Καλύτερα να πας σε άλλο θέμα. Είναι ότι εμφανιστήκαν μετά και κάποια άλλα φίδια και μου καθαρίσαν τα δόντια και ήταν οδοντογλυφίδια. Οπότε δεν το λες, γιατί λες άστο τι ωραίο ήταν πριν ή όσο ωραίο ήταν εν πάση περιπτώσει. Άστο να πάει στο διάλειμμα. Αυτό. Εμένα μου άρεσε πάντως, δεν ξέρω. Χάρη μου, εσύ κάνεις εκπομπή με το Στέλιο, δεν έχεις γούστο μηδέν, δηλαδή τι μου λες τώρα. Εντάξει, γι' αυτό είμαστε εδώ όλοι νομίζω. Εγώ θα προσέθετα, συγγνώμη για αυτό που θα κάνω τώρα, αλλά θα προσέθετα και θα έλεγα ότι αν τα φίδια σου καθαρίζουν τα δόντια, αναγκαστικά είναι πολύ αδύνατα, οπότε είναι σιλφίδια. Σωστό, ναι, οκ. Ναι.
ήταν η εβδομάδα με τη δίκη της Χρυσής Αυγής και το χάος. Και ήταν, νομίζω, ήταν πάρα πολύ έντονη εβδομάδα, δεν ήτανε. Πώς δεν ήταν. Και πώς δεν ήταν. Έχει εξελιχθεί σε μηντιακό σοου αυτό το πράγμα πλέον. Έγινε και λίγο, δηλαδή εμείς θα κοιτάξουμε καλύτερα την ουσία, ότι έστω και καθυστερημένα, έστω και μετά από πόσο καιρό, έστω και μετά από αίμα χυμένο στους δρόμους, μια ελιαχτίδα, τώρα να μιλήσουμε λίγο σοβαρά αλλά δεν πειράζει, μια ελιαχτίδα δικαιοσύνης δείχνει να λαλάμπει. Τώρα από εκεί και πέρα θα βγουν να το καπηλευτούν ο Α, ο Β, ο Γ, εντάξει. Θα γίνει. Χεστήκαμε. Ας κοιτάξουμε την ουσία. Αυτό λέω. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι καταδικάστηκε με αυτόν τον τρόπο ο φασισμός, θα το πούμε, αλλά σε πρώτη φάση ήταν πολύ θετικό. Απλά να δούμε τώρα και στην ουσία τι θα γίνει. Δηλαδή πόσο θα τη γλιτώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Μάλλον το κατά πόσο θα τη γλιτώσουν. Εδώ βλέπω και ήθελα να το πω γιατί σήμερα γίνονται όλα αυτά που κουβάλλει ο λαό τον Πλεύρη και όλα τα σχετικά. Προφανώς, Αλέξανδρε, πρώτον δεν μας ενοχλεί να μιλήσουμε σοβαρά γιατί το podcast κρατάει μία ώρα και όποιος θέλει κάνει skip τα μέρη που θέλει να κάνει και θα πούμε ότι γουστάρουμε. Αλλά νομίζω ότι αυτό που. Για το οποίο τους κατηγορούν τώρα είναι ότι κάναν μια πολιτική δίκη, οι οποίες ψιλοαπαγορεύονται και δικάζει κάποιον για τις πράξεις του και όχι για τις ιδέες. Οπότε, κάπως στα μίντια, επειδή υπόθηκε ότι νικήθηκε ο φασισμός, θεωρούν ότι έγινε μια πολιτική δίκη. Το οποίο καταρχάς είναι αβάσιμο, αλλά μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε οι πολίτες. Δηλαδή, είναι βασικό αυτό. Τώρα, αν κάποιος θέλει να κάνει μια ερμηνεία ότι δεν νικήθηκε ο φασισμός γιατί ο φασισμός είναι, ξέρεις, είναι μέσα μας και όλα αυτά, ή αν κάποιος θέλει να κάνει μια ερμηνεία ότι ήταν μια πρώτη νίκη ενάντια στο φασισμό, αυτό δεν επηρεάζει κάπως το δικαστήριο. Δηλαδή, δεν υπό έγινε. Υπό την έννοια ότι εγώ σπίτι μου δικαιούμαι να λέω ότι γουστάρω. Όχι και σπίτι μου, και όπου θέλω, και έξω και στις πλατείες με. Να μαζεύω κόσμο και να λέω ότι ναι, δεν επηρεάζω. Ναι, και αντίστοιχα δικαιούνται να σου απαντήσουν οι άλλοι. Έτσι, ναι, τώρα εσύ ο άλλος βγαίνει, βγαίνει και λέει ότι η γη είναι επίπεδη και έχω στοιχεία. Δεν τον βάλαμε μέσα. Ο καθένας θα λέει ό,τι θέλει. Ακριβώς. Με αυτή την έννοια ότι μπορείς να το πεις, ας πούμε. Και αυτό και δεν δικάσανε αυτά που είπανε. Δικάσανε τις πράξεις. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι. Γιατί υπάρχει, ας πούμε, η ανθρωποκτονία εκ προμελέτης και η ανθρωποκτονία εξ αμελίας. Η εκ προμελέτης, εκεί δικάζεται η ιδέα και το intent. Η πρόθεση. Η πρόθεση είναι μια ιδέα, δηλαδή πρέπει να δούμε αν η πράξη συνδέεται με ιδέες, γιατί αυτό το κάνει το δικαστήριο, αλλιώς δεν θα μπορεί να αναγνωρίσει τα ελαφρυντικά. Δηλαδή δεν πήγανε στο δικαστήριο για να δικαστούν οι ιδέες τους, αλλά από τη στιγμή που έκαναν πράξεις θα δούνε μετά αν ρε εσύ όμως το κεφάλι σου το σχεδίαζες ή όχι, έχει διαφορά αυτό. Γι' αυτό πατάνε τώρα όλοι αυτοί και σου λένε «Α, μα μουσου του». Απλά λίγο να ηρεμήσουμε, εντάξει. Δεν προκύπτει από κάπου ένομα ότι αυτή τη στιγμή αν κάποιος σηκώσει το χέρι του και πει «Εγώ είμαι φασίστας», θα τον κλείσουν μέσα ή όπως είπε πολύ πετυχημένα ο κύριος Πλεύρης, τον εκτελέσουν. Είμαι φουλ ειρωνικός εδώ, έτσι. Δεν προκύπτουν αυτά τα πράγματα από κάπου. Μα απλά, υπάρχει αδελφό ή ξαδελφικό κόμμα το οποίο είναι μέσα στη Βουλή, το ναι, οποίο έχει τα ίδια συνθήματα πάνω κάτω, ίσως λίγο ναι, πιο καλογιαλισμένα, λίγο πιο μαρκετιάρικα. Ναι, ναι. Πιο ψεκασμένα ίσως. Ρε παιδί μου, εντάξει, ένα συνοθήλευμα, αλλά δεν είναι ότι κερδίθηκε ο φασισμός, κερδίθηκε, που καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά στην ναι, παρούσα βέβαια φάση, γιατί πάει βήμα-βήμα, κερδίθηκε ή καταδικάστηκε, εν πάση περιπτώσει, αυτή η οργάνωση των τραμπούκων και των γελίων ατόμων, ας πούμε, οι οποίοι βγήκαν και την είδανε βασιλικότερη του βασιλιάς και ότι εμείς εδώ ερχόμαστε. Το θυμάστε, ακριβώς, το ερχόμαστε, γιατί εγώ το θυμάμαι. Βέβαια, βέβαια. Και θα έρθουμε στα πράγματα, βέβαια, και όταν θα έρθουμε στα πράγματα θα κάνουμε εκείνο και τ' άλλο. Και σου λένε οι άλλοι. Κάτσε. Μετά Χριστόν Προφήτες, ξέρεις, είναι όλο. Ναι, ένα ναι, pattern είναι, δεν είναι. Αυτό που ναι, είπες, η ιερότερη του βασιλέως, μετά Χριστόν Προφήτες ναι, και εμείς την απόλυτη αλήθεια και όλα αυτά και μπλα μπλα μπλα. Τα ξέρουμε, τα έχουμε ξαναδεί. Να είστε καλά, γεια σας. Ναι, ναι. Χάρη. Ναι, ήταν πάρα πολύ έντονη εβδομάδα. Εντάξει, υπήρχε και ένα κλίμα, ρε παιδί μου, δικαίωσης και ήταν και αρκετά συγκινητικό, νομίζω, και για τον κόσμο. Εγώ έκλαψα. Και το λέω. Ναι. Όταν ανακοινώθηκε η απόφαση, δεν γινόταν. Μου ήρθε λιγμός κανονικά, δεν το πίστευα. Δεν είχα καμία εμπιστοσύνη. Σε όλο τον κόσμο, νομίζω, έγινε αυτό. Σε όλους. Και εγώ, δηλαδή, λίγο έτσι. Ήσουν και εσύ κάτω στο. Ναι. Στο εφετείο και εγώ ήμουν, να πω το κλασικό. Πώς και δεν σε είδα. Ναι, είχε κάτι χιλιάδες κολλήγες. Ήταν αυτός με τις 8 ρόγες. Έφαγες δακρυγόνα. Φάγαμε, ναι. Εμείς ήμασταν εκεί προς τα πάνω, αλλά σε εκείνη την ευθεία τα είδαμε και ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε προς τα πίσω. Ήμουνα με τη Χρύσα, τη Κατσαρίνη, τη δικιά μας και ένα ακόμα παλικάρι των VGS. Αυτός κάτι μετά που κάνει ένα podcast, τον Gold School, με το hip hop, μπασερτώσει. Και ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε προς τα πίσω όπως άπειρος κόσμος. Και παιδιά, να το πω αυτό, γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση. Είχανε παρατημένους
5-6 ματάδες, 8, 7, σε κάτι γωνίες το άσχετο, μέσα σε άπειρο κόσμο. Δεν θέλει και πολύ να γίνει μαλακία. Δηλαδή τώρα, φαντάσου κάτι χιλιάδες κόσμου να τρέχει στα στενά, λίγο κάτω από το Λυκαβιτό εκεί πέρα μέσα, που είναι μικρά στενάκια, να είναι χιλιάδες άνθρωποι, κάποιοι έτσι, κάποιοι γιουβέτσι, και να είναι 7 αστυνομικοί, οι οποίοι είναι χεσμένοι πάνω τους. Τρέμουν τα χέρια τους. Εκεί λέω τώρα, μη γίνει κανένα τρελό. Μη γίνει, ναι, ναι. Δηλαδή, με ποια λογική ο Χρυσογοήδης ή όποιος έκανε τον κεντρικό σχεδιασμό είπε να βάλουμε και μερικούς έτσι για στολίδι, ας πούμε, πώς βάζει την ελίτσα στον ταραμά, ναι, έτσι για το σχέδιο. Κάτσε λίγο. Εδώ σου έχω μια μικρή απάντηση. Ορίστε. Η οποία δεν είναι καλή. Και είναι γνωστό από τα tactics γενικά και αν παίζει σχετικά παιχνίδια ή SWAT ή τέτοια. Κατάλαβα τι θες να πεις. Ναι, πώς να διεμβολήσεις κάτι να μην γίνει τεράστιο ενιαίο. Μπράβο. Ναι. Αν μαζευτούν 20.000 άτομα και πάνε ευθεία, δεν μένει κολυμπηθρόξυλο όρθιο. Δεν μπορείς να τους σπάσεις. Ναι. Οπότε μπορούν να ρίξουν και κτίρια άμα θέλουν. Είναι μεγάλη μάζα. Άμα 50.000 άτομα πούνε πάμε ευθεία, όποια και αν είναι αυτά, όποια πολιτική κατεύθυνση, παιδιά, ας είναι και οπαδοί σε γήπεδο, έτσι. Γιατί μαζεύονται στο ΟΑΚΑ 80.000 άτομα. Ενώ μια τόσο μεγάλη μάζα κόσμου δεν είναι διαχειρίσιμη. Θα πρέπει να φέρει στρατό, και όταν λέω στρατό, εννοώ θα πρέπει να φέρει ελικόπτερα, θα πρέπει να ρίξει βολές. Είναι τεράστια η μάζα αυτή των ανθρώπων. Οπότε ο σκοπός τους, και το μάθανε από τότε, είναι να μπορέσεις να τους σπάσεις, αν γίνει κάτι. Ναι. Γι' αυτό και ξεκίνησε το δακρυγόνο με τη μία, με το που ανακοινώθηκε η απόφαση, ξεκίνησε αυτό, το δακρυγόνο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω κι εγώ, ότι ξεκίνησε με το που ανακοινώθηκε. Κατευθείαν αυτό η άβρα, πώς λέγεται. Η άβρα. Αυτό πάλι. Ακούστηκε το σύνθημα κουφάλες, okay. Ναι. Και γιατί το έχουμε φάει το demonetize έτσι κι αλλιώς, ακούστηκε αυτό το σύνθημα και μετά έφυγε η άβρα, γιατί σου λέει έτσι και ορμήσουν τώρα όλοι αυτοί. Δεν θα μείνει. Αλλά δεν είχε καμία πρόθεση ο κόσμος να ορμήσει. Αυτό δεν υπήρχε τέτοια διάθεση να τα σπάσουν όλα και να τα κάνουν λίπα. Γιορτή ήτανε. Απλά εμένα μου θύμισε, επειδή τα έχουμε δει στα ελληνικά γήπεδα, όταν χάνει η ομάδα σου σε πολύ μεγάλο αγώνα, ας πούμε, μπαίνουν μέσα οι φίλαθλοι για να μην λήξει το μάτσο. Εμένα αυτό μου θύμισε. Ναι, αυτό. Αυτό. Γιατί στα στενά δεν είδες βίντεο με το που ανακοινώθηκε η απόφαση άντρες των ΜΑΤ να πιάνουν τα γεννητικά τους όργανα και να απευθύνονται στο κοινό, το είδες αυτό? Εντάξει τώρα, καγκουλή. Μιλάμε ότι εντάξει δεν είναι και ευθύνες δεν. Γιατί ο προπλεξιμός του Βαρουφάκη? Ναι, υπήρχε μια καγκουροσύνη γενικότερη. Αυτό, μπράβο, ας το πούμε καγκουροσύνη για να μην αρχίσουμε να λέμε άλλα. Πάντως, που λες, anyway, παιδί μου, δεν περιμένεις τόσα πολλά από κάποιον ο οποίος έχει κάνει αυτή την επιλογή στη ζωή του. Αλλά ρε φίλε, ξέρω εγώ, είσαι εκεί πέρα για να κάνεις μια συγκεκριμένη δουλειά. Άμα πούμε ότι όντως υπάρχει αυτή. Τώρα είναι πολύ φιλοσοφική αυτή η κουβέντα, αλλά τέλος πάντων. το να είσαι λίγο πιο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ. Άστε, γιατί θα. Άστο, πονάει. Ναι, μπλέκουμε τα μπούτια μας. Ναι, μπλέκουμε τα μπούτια μας. Τέλος πάντων. Καλό είναι που αυτή τη στιγμή η γραμμή των ευθυνών πηγαίνει στον Χίψη Χρυσοχοίδη, έτσι. Και ας αναλάβει αυτός τώρα. Το να πιάσει έναν τους ένστολους. Συγγνώμη που διακόπτω, με ιδιοποιούν από το κοντρόλ, ίδρωσε το δεξί αυτή του Χρυσοχοίδη. Τι λες, μου πραγματικά. Πιο χέστηκα δεν υπάρχει. Αυτός μη σου πω, νομίζω ότι τα πήγε και καλά. Καλά, ναι. Κυκλοφορεί με τον Γκούλη μέσα στο Μαξίμο και του λέει μπράβο, ρε μάνα. Τι ωραία τα έκανε. Μα αυτό μυρίστηκε ότι ο κόσμο θα τα έσπαγε όλα. Οπότε γι' αυτό, ρε παιδί μου, έκανε μια προοικονομία και έριξε κατευθείαν νερό στο να σπάσει αυτό πριν τέτοιο. Αφού θα γινόταν επίθεση. Τι θέλετε. Και δεν έγινε τίποτα. Ναι. Μπράβο, δηλαδή. Και πάλι ήταν αυτό. Υπήρχε η σκέψη ότι αυτή τη μέρα θα τολμήσουμε να του δώσουμε έστω και μισό πάτημα και δεν δώσανε. Τέλο πάντων, βαριέσαι. Σημασία έχει το αποτέλεσμα αυτό, ότι είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα αυτό που συνέβη. Λοιπόν, και περνάμε στην ενότητα των περίεργων άρθρων, εδώ πάντα μαζί με τον Στέλιο Ανατολίτη και τον Αλέξανδρο Χαριζάνη που θα μας βοηθήσει σήμερα. Και θέλω να τονίσω ότι το σημερινό άρθρο είναι ένα πανάρχιο δίλημα, θα έλεγα, και έχει να κάνει με τον τρόπο που τοποθετούμε το χαρτί υγείας. Στον κόλο σου! Ναι, συγγνώμη. Αφού εκεί τοποθετείτε. Το γνωστό και ως κολόχαρτο, πάρα πολύ σωστά, όπως πολύ έντονα είπε ο Αλέξανδρος. Ναι. Τι, δεν καταλαβαίνω γιατί φάνηκε offensive. Όχι, δεν είναι. Κάποιες λέξεις απλά, άμα τις πεις με διαφορετικό τρόπο, ακούγονται offensive. Δηλαδή, η λέξη μάνα είναι η λέξη μάνα. Άμα πεις τη μάνα σου, ξέρω εγώ, είναι αλλιώς, ρε παιδί μου. Είναι το πώς το τονίζεις, φαντάζομαι. Οπότε φαντάζομαι ότι υπάρχουν οι δύο κλασικοί τρόποι, το προς τα έξω και το προς τα μέσα. Ναι.
Αρχικά να ρωτήσω και τους δυο σας πώς το τοποθετείτε εσείς. Για να δούμε στατιστικά τώρα πώς πάει αυτό. Απ' έξω. Απ' έξω, Αλέξανδρος. Εσείς, Στέλιο. Απ' έξω. Απ' έξω. Κι εγώ απ' έξω. 3-3. Το βασικό επιχείρημα ότι δεν θέλω να κουμπάει τον τοίχο. Αυτό. Ναι. Γιατί δεν μπορώ να πιάσω το χέρι. Δεν μπορώ να το πιάσω. Δεν μπορεί να το πιάσει. Ναι, είναι λίγο. Μην μιλήσουμε τώρα για τα μικρόβια, γιατί έτσι μπει καζανάκι μέσα στην τουαλέτα. Τα μικρόβια είναι παντού, άστο. Δεν είναι. Αλλά δεν μπορώ να το πιάσω, ρε παιδί μου. Πρέπει να το. Μα και εγώ νομίζω δεν είναι πρακτικό το να είναι από την πίσω μεριά το χαρτί. Ούτε να το κόψει κτλ. Ναι. Όταν είναι από την πλευρά την έξω, μπορεί να το κάνει και με ένα χέρι. Άμα το σκεφτεί. Στα κάτω δάχτυλα κρατάνε κόντρα και τα πάνω δάχτυλα τσιμπάνε και κόβουν το χαρτί. Ισχύει. Ωραία, το λύσαμε. Οπότε πάμε στο Netflix Corner. Θα μπαίνει απ' έξω γιατί το είπαμε και οι τρεις. Δεν υπάρχει κανένα debate εδώ. Ωραίο echo chamber φτιάξαμε έτσι. Και τώρα ένα θέμα που καίει όλο τον κόσμο. Συμφωνούμε και οι τρεις πως είναι αυτό. Γεια σας. Θα ήταν πολύ ωραίο να κλείσει εδώ. Ναι. Να ρωτήσω όμως κάτι. Γιατί δεν υπάρχει και το κάθετο, αφού πάρα πολλά ρολά είναι κάθετα και δεν μπαίνουν στον τοίχο ή οτιδήποτε. Τι, να είναι πλαγιαστό, ας πούμε. Όχι, είναι να πάνω στο καζανάκι πάρα πολλά ρολά, είτε για backup είτε για οτιδήποτε. Δεν σε πιάνω. Είναι το χαρτί. Είναι μέσα στην τουαλέτα, γι' αυτό δεν σε πιάνω. Εννοώ ότι πολλά μπάνια δεν έχουν το ματζαφλάρι αυτό που κάνει το χαρτί να είναι παράλληλα, ο άξονας του κυλίνδρου να είναι παράλληλα με το έδαφος και πολλές φορές πρέπει να είναι κάθετος, οπότε δεν έχει σημασία. Υπάρχουν μπάνια που έχουν ματζαφλάρι κυλίνδρου ορθιάντζα. Τι λες? Και εγώ αυτό δεν. Ναι, σε τι μπάνια έχεις πάει? Εννοείται, αλλά υπάρχουν μπάνια που δεν έχουν. Τέτοιο. Όπως το δικό μου. Μέχρι να βάλουν αυτό που χάλασε, εννοείς. Ναι, έτσι. Ναι. Αυτό είναι, ναι, οπότε υπάρχει και το κάθετο. Ναι, αλλά δεν είναι σταθερό εκεί. Το παίρνει στα χέρια σου, ξέρω. Ακριβώς. Οπότε... Υπάρχουν κάποια άλλα μπάνια τα οποία έχουν μια πολύ πιο ακριβή κατασκευή από αυτό το ματζαφλάρι κύλινδρος, το οποίο το ακουμπάς πάνω, λέγεται πλυντήριο. Αυτό εννοούσα. Που απλά ακουμπιέται εκεί πάνω. Αυτό και είναι αυτό. Κάθετα. Ωραία. Παιδιά, αυτό το άρθρο που δεν είναι μόνο το debate, το άρθρο είναι απίστευτα γελίο τώρα, γιατί λέει, ρε παιδί μου, ότι καταρχάς ξεκινάει με το πολύ απλό ότι το χαρτί τουαλέτας έχει δύο πιθανούς προσανατολισμούς όταν το ρολό είναι παράλληλο ταυτόχρονα στον τοίχο και στο πάτωμα, και το ρολό τουαλέτας μπορεί να κρέμεται πάνω, δηλαδή μπροστά, το διευκρινίζει over or in front of, ή κάτω, δηλαδή πίσω από το ρολό. Μιλάει, δηλαδή, κάνει αυτομάτως μια αντικειμενική παρουσίαση του θέματος για να είμαστε σίγουροι, ναι, ότι δεν παίρνει κάποια πλευρά. Γιατί, έτσι. Γιατί μιλάμε. Να ξέρουμε, έτσι, μπράβο, τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Επίσης, όπως το έλεγες αυτό, ήταν λες και δίνεις οδηγίες σαν. Πώς το λένε, αεροσυνοδός. Ναι. Η έξοδη είναι από εδώ, ξέρω εγώ, και εδώ. Και λέει τώρα εδώ ότι μερικοί άνθρωποι έχουν πολύ ισχυρές απόψεις για το ποιο είναι καλύτερο. Και μετά λέει. Advice columnist, Ann Landers, αυτή που σε μια εφημερίδα είχε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς, αυτές τις στήλες που δίνουν συμβουλές. Συμβουλευτικές. Ναι. Και λέει ότι στην ιστορία της στήλης της, με 15.000 γράμματα το 1986, ήταν το πιο αμφιλεγόμενο θέμα και μάλιστα προκάλεσε το μεγαλύτερο αριθμό απαντήσεων. Και λέει ότι όσοι θέλουν να αμυνθούν τις θέσεις τους, τα πλεονεκτήματα που διαλέγουν ξεκινάνε από την αισθητική, τη φιλοξενία, την καθαριότητα και φτάνουν μέχρι το πώς συντηρείς περισσότερο χαρτί, την ευκολία του να κόβεις τα φύλλα που είπε και ο Αλέξανδρος, και κάτι που ξεχάσαμε γιατί δεν έχουμε κατοικίδια, είναι η συμβατότητα με τα κατοικίδια. Γιατί λέει, αν έχεις κατοικίδιο, δεν μπορείς να το έχεις από πάνω το ρολό, από μπροστά, γιατί πάει το σκυλί και το γατό, κάνει έτσι και το βγάζει στο πάτωμα. Το ξετυλίγει όλο. Νομίζω ότι τα κατοικίδια, ναι, ότι αρχίζουν και αυτά και χρησιμοποιούν το χαρτί υγείας και υπάρχει θέμα εκεί. Όχι, παιδιά, τι κατοικίδια, οι γάτες το κάνουν αυτό. Εμείς σκύλο είχαμε τόσα χρόνια, δεν το έκανε ποτέ αυτό. Ποτέ έτσι. Άρα οι γάτες. Ναι, okay. Μπορείς να εγγυηθείς για τα τσιτσιλά, ας πούμε, εσύ τώρα ή. Παιδί μου, είναι πιο παιχνιδιάρικες φύσεις οι γάτες. Αυτό, ότι θέλουν να κάνουν παιχνίδια δεξιά-αριστερά. Ο σκύλος είναι λίγο πιο. Δεν τον κόβει. Περιεργάζονται, ναι. Τι είναι αυτό, κάτι κάνουν εκεί τώρα, τι με νοιάζει, με τρώγεται, όχι, αχαιστήκαμε, τι με νοιάζει. Κατάλαβε, δεν έχει την εξερευνητική φύση της γάτας. Σωστό.
Επειδή δεν έχω τις γνώσεις για να απαντήσω σε αυτό, οπότε δεν ξέρω. Όχι, θέλω να πω ότι συνεχίζοντας το άρθρο, γιατί είναι πολύ βλακία το όλο θέμα, μιλάμε ότι αν η έρευνα που έχει γίνει για αυτή τη μαλακία γινόταν για κάτι άλλο, παίζει να είχαμε ένα λιγότερο πρόβλημα στον πλανήτη. Δηλαδή, σκέψου ότι ξεκινάει. Ότι είχαμε λύσει την ανακύκλωση, ξέρω εγώ αυτό. Ναι, παίζει, γιατί υπάρχει καθηγητής κοινωνιολογίας με το όνομα Edgar Allan Burns, γιατί μάλλον το θέμα τον καίει. Ξεκίνα, και χάρη, ότι... βάρα. Βάρα, χάρη, ξεκίνα. Πάμε λίγο. Δικό μου αυτό, δικό μου. Για... Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Σταματάω εδώ. Γενναίος, οκ. Okay. Εντάξει. Και λέει ότι, προσέξτε, γι' αυτό θα σας πω, είναι πολύ ηλίθιο. Έχει άρθρο στο οποίο, το οποίο λέγεται Bathroom Politics. Εντάξει, οι πολιτικές του μπάνιου, ας πούμε. Introducing students to sociological thinking from the bottom up. Εισαγωγή των φοιτητών στο κοινωνιολογικό πνεύμα σκέψης, δεν ξέρω, από το κάτω. Bottom up, για τον κόλο πάνω. Αυτό συντάσσεται και αυτό είναι από πάνω που να μπαίνει. Ναι, και λέει ότι, ότι ο την πρώτη, ο Burns, την πρώτη μέρα που κάνει μάθημα κοινωνιολογίας, ρωτάει πώς νομίζετε ότι πρέπει να είναι το χαρτί, πάνω ή κάτω. Και στα επόμενα, λέει, 50 λεπτά. Κοιτάνε τις απαντήσεις όλων και τις αναλύουν εξετάζοντας το κοινωνικό κατασκεύασμα που λέγεται κανόνες και πρακτικές που κανείς δεν σκέφτηκε ποτέ συνειδητά πριν από αυτό το μάθημα. Μάλιστα. Μιλάμε για... Είναι ξεκάθαρα θέμα έκθεσης αυτό. Απορώ πως δεν έχει μπει ποτέ. Στις πανελλαδικές. Πανελλαδικές, proficiency, ξέρω εγώ, lower, όλα αυτά. Έπρεπε να είναι ένα θέμα έκθεση, ξεκάθαρα. Ελαφρυντικό σε δίκες. Βάζει το χαρτί από πάνω ή από κάτω. Πώς δεν το ζήτησαν. Πώς δεν το ζήτησαν γι' αυτό, ναι. Δεν, μιλάμε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Έχει και επιχειρήματα για το πάνω και το κάτω. Λέει, ας πούμε, ότι τα ξενοδοχεία προτιμούν το πάνω γιατί μπορούν να διπλώσουν το χαρτάκι σε τρίγωνο και έτσι να αποδείξουν ότι πέρασε η καθαρίστρια. Ναι, το έχω δει. Δεν το έχω δει ποτέ αυτό. Ω, καλά. Εντάξει. Και έχουν κάνει και έρευνες το 93, το 94, το 95, το 2001 και το 2004. Και οι τάσεις είναι ό,τι να είναι. Από το 50% μέχρι το 70% προτιμάνε το πάνω και αυτά. Και γενικά, μέχρι και στην όπερα έχει πάει το θέμα. Έλα, Στέλιο, ετοιμάσου για να χτυπήσεις, γιατί εσύ δεν πήρες κανένα. Το θέμα έφτασε μέχρι και στην κόπρα. Λοιπόν, πάμε. Χτυπάω ένα. Τουλάχιστον 10. 3, 4, 5. Το μπούτι σου χτυπάει, ρε, αφού σ' ακούμε, ρε. 7. Τι να χτυπάω, μα αφού τι είμαι στο. Να χτυπάω το κουμπί. 3, 4. Είχε η όπρα καλεσμένο το κολόχαρτο. Τι συνέβη, ξέρω εγώ. Με τον τρόπο που τα παρουσιάζει, ας πούμε, τον καλεσμένο. Ή φιλοξενούσε το θέμα. Ποιος? Ρητορικό, μην απαντήσεις. Η όπρα. Α, οκ, okay, γιατί το... προσπαθώ να απαντήσω. φιλοξενούσε το θέμα και ψάχνω, ρε παιδί μου, ρώτησε. Και τέλος πάντων, υπάρχει πατέντα του Seth Wheeler το 1891 για το χαρτί υγείας που δείχνει από πάνω και πολλοί το χρησιμοποιούν αυτό. Απλά θα σας πω τώρα το εξής. Ότι ο προσανατολισμός του χαρτιού υγείας έχει χρησιμοποιηθεί ρητορικά ως το απόλυτο θέμα το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να ρυθμίσει. Αν είναι δυνατόν. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα, γι' αυτό καταντήσαμε το που καταντήσαμε. Ναι, και μάλιστα αφορά, λέει, κάτι. Έχω κουφαθεί τώρα εντελώς. Λέει ότι είναι μέσα και στα stricter requirements to get a divorce. Και τέλος πάντων, το 2006. Okay, ο αντιπρόσωπος Ραλφ Μπομ στο New Hampshire είπε, όταν απαγορεύτηκε το κάπνισμα στα ρεστοράν και στα μπαρ, είπε ότι πω, εντάξει, σε λίγο θα μας λέτε και με ποια μεριά θα βάζουμε το χαρτί στο τέτοιο. Αυτό ήταν το αντεπιχείρημά του για, για την απαγόρευση του καπνίσματος. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Δεν περιμένω ποτέ να φτάσουμε στη λέξη κράτος ξεκινώντας από το χάρτη υγείας. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Τώρα θυμήθηκα ότι ο Αλέξανδρος με είπε χάρτη Νταρζάν, οπότε. Κάποια σύνδεση υπάρχει εδώ. Μήπως ήξερε κάτι από πριν. Προοικονομία. Μάλιστα. Προαναφερθήτσα. Μου ήρθε να. Αυτός ο οποίος βγαίνει σε μια κυβέρνηση και λέει ότι θα γίνει μετά είναι υπουργός προοικονομικών. Όχι. Ωραία. Αυτό ήταν ο χρόνος που να είστε καλά. Πάμε ένα short corner. Δεν μπορεί να γίνει καλύτερο αυτό. Πάμε.
Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Netflix Corner και σήμερα έχουμε το American Murder. Είπα λέξεις με ρο. Ελπίζω να σας ικανοποίησα. Πες το χωρίς ρο τώρα. Ναι. Καλώς ήρθατε στο Netflix Corner. Είδαμε το American Murder. Η Άσνος Τριανταφυλλίδη. Το θα έλεγα και λέω άστο καλύτερα. Το είπα εγώ για σένα, Αλέξανδρο. Δεν υπάρχει καμία ντροπή. Netflix Corner, το American Murder. Μοχάρτιζη. Μη κλέβεις, κλέφτη. Πόση βλακεία σήμερα. Τώρα χτυπιέσαι για να πάρεις αστείο ή απλά χτυπιέσαι επειδή δεν έχεις. Όχι, απλά χτυπιέρα γιατί συνήθισα. Συνήθισα τώρα. Να ξεκαθαρίζουμε λίγο πότε είναι δημοπρασία και πότε όχι. Ωραία, λοιπόν. Τι ωραία που γελάμε και θα πούμε τώρα για τις σφαγές. Αυτό είναι. Λοιπόν, American Murder στο Netflix Corner. Κάντε stop εδώ γιατί είναι αδύνατο να το συζητήσουμε χωρίς spoilers. Ωραία. Τέλεια, ξεκινάμε. Ερώτηση. Επειδή το συζητούσαμε με τον Ζάμπρα της προάλλης και το στόμα μου πέταξε χαζομάρα πριν προλάβω να το κάνω, είπα κάτι, είπα δεν μου άρεσε τόσο. Και ο Θωμάς μου απάντησε κατευθείαν: ήταν πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Και ήθελα να πω άλλο εγώ. Ήθελα να πω ότι δεν μου άρεσε τόσο το πώς, το πότε μάθαμε τι έγινε. Αλλά δεν είναι συγκλονιστικό το ότι είναι γυρισμένο χωρίς ούτε ένα ψεύτικο πλάνο. Είναι, δεν ξέρω αν έχεις δει την ισπανική ταινία thriller, το REC. Όχι, είναι, δεν το έχω δει. Σε αυτή τη λογική απλά είναι με κανονικά πλάνα, δεν τα έχει γυρίσει κάποιος σκηνοθέτης. Δηλαδή είναι πώς ήταν το Blair Witch Project, ας πούμε, όπου υποτίθεται ήταν footage που γράψαν αυτοί. Τώρα είναι footage το οποίο γράψανε οι άνθρωποι της οικογένειας, το οποίο το πήραν από τα social media, το Facebook κυρίως, και τα υπόλοιπα από τα ρεπορτάζ των καναλιών και από τις κάμερες που έχουν οι αστυνομικοί στις στολές τους. Εκπληκτικό. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα είναι τεχνική. Την έχω δει και σε μερικά ακόμα ντοκιμαντέρ που παίζει. Αυτό και είναι πάντα γουστόζικο. Και τι λες ρε παιδί μου, κοίτα να δεις πώς καταφέραν και αφηγηθήκανε. Αλλά να πω κάτι ως εκφωνητής, δηλαδή που δεν έχει έναν εκφωνητή, οι Αμερικανοί συνάδελφοι κλέφτες θα γίνουνε. Βάλτε έναν να λέει. Ισχύει, ισχύει. Στο Κολοράντο έγινε τη σπουντάνε. Ξέρω κάτι να πει. Αυτά, πες, sorry. Όχι, τίποτα. Πολύ καλά έκανες και το εξήγησες. Εμένα μου άρεσε πολύ επίσης και το είχα παρατηρήσει νομίζω πρώτη φορά στο Sherlock. Που το είχαν κάνει αυτό, το που αναπαράγουν κάνουν αναπαράσταση τα μηνύματα και πώς φεύγουν και πώς έγινε η απάντηση κτλ. Που σου δείχνει το μήνυμα να γράφεται, ρε παιδί μου. Παλιό είναι αυτό ο κόλπο, εσύ. Είναι παλιό κόλπο, νομίζω. Εγώ το θυμάμαι πρώτη φορά στο Sherlock 2010 εκεί. Είναι, 10 χρόνια όμως, από το 2010. Αλλά μου αρέσει πάντα αυτό. Ναι, πάντα είναι ωραίο. Χτίζει μια τέτοια. Δω τι θα απαντήσει. Είναι σαν να γράφεις εσύ και να περιμένεις την απάντηση, ξέρω εγώ. Να σου πω. Τώρα μιλάμε spoiler free. Είπαμε στον κόσμο που δεν το έχει ακούσει να πάει παρακάτω. Έτσι δεν είναι. Οπότε μπορούμε να πούμε. Ναι, ναι. Παιδιά, εγώ μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή έλεγα αποκλείται. Αυτό μου φαινόταν τόσο ανθρωπάκο. Αυτή η λέξη μου έρχεται. Ανθρωπάκο. Ένα ανθρωπάκο ο οποίο ήταν εκεί αυτό κτλ. Και πήγε να περάσει και τον πολύγραφο. Και λέω: να τώρα θα δει, ας πούμε. Αυτό. Ότι ο άνθρωπο δεν φταίει τίποτα. Και πήγε, παιδιά, το γίδι στον πολύγραφο. Ενώ ξέρει ότι έχει σκοτώσει τον κοσμάκι. Και λέει: τι είναι αυτό. Θα δουν να λέω ψέματα. Αφού εγώ τώρα λέω ότι λέω την αλήθεια. Ωραία. Ναι. Καταρχά του το είπε αυτή. Του λέει ότι πρέπει να είσαι ηλίθιο για να έχει κάνει. Μπράβο. Κάτι και να πάρει να κάνει το τεστ, α πούμε. Μπράβο. Και αυτή το έλεγε στοχευμένα γιατί μιλούσε για τα στατιστικά. Ότι ρε παιδί μου, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε ένα σύζυγο ο οποίος ξαφνικά είναι γυμνασμένος και σίγουρα πατάει. Και σίγουρα το ένα, σίγουρα το άλλο. Εντάξει, κατά 80% το έχει κάνει αυτός γιατί αυτό λένε τα στατιστικά. Μα αφού είχαν βρει και την μίστρες, είχαν βρει την κοπέλα που είχε τον παραλληλοθεσμό. Ναι. Απλά δεν το είπανε για να μην καρφωθούν. Και είχαν ψηλωδεί το έργο δηλαδή. Ναι, το είχα ψηλωδεί και μου κάνει εντύπωση το πώς το αντιμετώπισαν, δηλαδή με την ηρεμία, το έλα πες μας, βγάλω το από πάνω σου. Ναι. Και είναι εξής, γιατί βλέπουμε πολλές ταινίες όπου υπάρχει μια σκληρή ανάκριση και ο δολοφόνος και καμιά φορά αναρωτιέμαι, δηλαδή έχοντας ασχοληθεί και λίγο με την ψυχολογία, για λόγους δικούς μου εννοώ, λόγω της ασθενειάς μου και τα λοιπά και όλα αυτά, πολλές φορές
βλέπω ότι χωρίς να θώνω κανέναν, ο ίδιος ο εγκληματίας είτε είναι σε σύγχυση, είτε δεν θυμάται, είτε δεν πιστεύει, είτε πιστεύει ότι μπορεί να ξεφύγει, ζει ακόμα σε μια πλάνη. Ότι πήγε τώρα και έβαλε. Και το χειρότερο, και αυτό που λέγαμε και με το Θωμά, και το, απλά το παναφέρω γιατί δεν ήταν μόνο δική μου σκέψη και την έχει κι άλλος. Δεν υπήρχε λόγος, ρε φίλε. Αυτό, δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν έδειξε σε κανένα σημείο του ντοκιμαντέρ ότι αυτός ο άνθρωπος είχε κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα. Μα και πάλι δεν δικαιολογεί. Δηλαδή, αυτός, ας πούμε, είχε τη ζωή που είχε, είχε παρεκκλίνει, ας το πούμε, από τον οικογενειακό του βίο κτλ. Και όταν έγινε το πρώτο σκηνικό, ας πούμε, που στραγγάλισε τη γυναίκα του, μετά μπήκε το παιδί του και το μυαλό του κατευθείαν μπήκε σε ένα mode που λέει: ωραία, τώρα πρέπει να πεθάνουν όλοι. Ναι. Και έλεγε ότι το έκανε αυτό το πράγμα και δεν καταλάβαινε ότι ήμουν εγώ, ας πούμε, ρε παιδί μου. Ότι μου βγήκε εντελώς φυσικά, ξέρω εγώ, να το κάνω. Ότι η αντίδρασή του ήταν αυτή. Ναι, κοίτα. Πρώτον, θέλω να πω κάτι εδώ προς υπεράσπιση όλων των ψυχασθενών. Στο 95% των περιπτώσεων, οι ψυχασθενείς είναι θύματα βίας. Και όχι θύτες. Mm-hmm. Δεν θα δικαιολογούσε να ήταν κάτι εκτός αν ήταν psychopath. Αυτό. Αν ήταν, δηλαδή, ξέρω εγώ, αν είχε σχιζοφρένεια, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Δεν είσαι βίος της σχιζοφρένειας. Το 99% των περιπτώσεων έχουν ψυχώσεις και παρεστήσεις και μπορεί να νομίζουν ότι είναι ο Χριστός. Αλλά συνήθως, ξέρεις, δηλαδή, και άμα. Και τόσο μελετημένα ένας με σχιζοφρένεια να αρχίσει να στραγγαλίζει. Δηλαδή. Αυτό που έλεγε στο τέλος του ντοκιμαντέρ, που έλεγε ότι στη μεγαλύτερη πλειοψηφία είναι γυναικοκτονία, παιδοκτονία, οικογενειοκτονία, όπως θες πες το σε αυτή τη φάση, δείχνει ότι είναι premeditated, είναι, το έχουν σκεφτεί, το έχουν σχεδιάσει. Ναι. Δεν αυτό με σώκαρε πάρα πολύ, ρε φίλε, γιατί όντως, αυτό με σώκαρε πάρα πολύ, γιατί μου φαινόταν ο τύπος ότι δεν θα μπορούσε να έχει το μυαλό και την κατάσταση, την ψυχική να κάτι, να οργανώσει κάτι. Μου φαινόταν πολύ χήμας. Ναι. Αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν σκεφτόταν. Αλλά σου λέει, έτσι είναι, ναι, εντάξει. Σκεφτότανε, ρε, εσύ, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό που θα πω είναι πολύ κοινικό, αλλά okay, η γυναίκα σου για κάποιο λόγο ήθελε να τη σκοτώσει. Οκ, okay, πάει αυτό. Το καταλαβαίνω, πες σαν συνέστημα, η καταπίεση, δεν ξέρω τι υπήρχε. Οκ, okay, χέστηκα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Ένα, έχεις βρει ήδη άλλη γυναίκα. Σήκω, φύγε. Μα αυτό του λέγανε. Γιατί απλά δεν χώρισες, του λέει. Σήκω, έκανε όλο το πράγμα. Σαν να θες να διαγράψεις τη ζωή σου, ας πούμε, που έχεις. Ναι. Και να κάνεις κάτι άλλο από το μηδέν, ξέρω εγώ. Δεύτερον, ωραία, σκότωσες τη γυναίκα σου. Τα παιδιά. Τι ωραία, ωραία, σκότωσες τη γυναίκα. Ναι, ωραία, δηλαδή. Όλοι το έχουμε πάθει πολύ αυτό, ωραία, έτσι. Ναι. Γι' αυτό λέω, το προσπαθώ να δω την, δηλαδή, τα βήματα ένα-ένα. Ότι, ωραία, έκανες αυτό. Τα παιδιά, γιατί. Δεν υπήρχε κανένας λόγος για τα παιδιά, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε ένας για τη γυναίκα που ήταν ότι ήθελε. Αυτό. Δεν τον ηρευόταν, ρε παιδί μου. Στην ψυχολογία αυτού του ανθρώπου, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ίσως το μυαλό του έστρεψε μια βίδα εκείνη τη στιγμή. Αυτό και θα έλεγα. Όταν είδε ότι συνειδητοποίησε κάτι που έκανε ότι ήταν πάρα πολύ κακό και μπήκε μέσα το παιδί του και το είδε αυτό, σου λέει πρέπει να καλύψω τον εαυτό μου στα παιδιά μου, ότι εγώ δεν είμαι κακός, δεν έκανα κάτι. Οπότε τα σκότωσε για να μην βιώνουν αυτό το πράγμα ότι σκότωσε αυτό στη γυναίκα του, ας πούμε. Έγινε το κλικ μέσα. Τώρα έχω γίνει εδώ και 30 δευτερόλεπτα που έχω σκοτώσει τη γυναίκα μου. Έχω γίνει ένας καινούριος άνθρωπος. Έχω περάσει στην άλλη πλευρά. Οπότε τώρα, ό,τι γίνει, έγινε τώρα. Okay, δεν υπάρχουν μάρτυρες, δεν το είδε κανείς. Ναι. Πήγε να τη τα φορτώσει κιόλας. Πήγε να τη τα φορτώσει, αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ενώ παραδέχτηκε το cheating, ναι, ας πούμε, μετά είπε ότι ναι, σκότωσε τη γυναίκα μου, γιατί πήγε να στραγγάλισε αυτή τα παιδιά, ξέρω εγώ. Και όχι, πήγε, τα στραγγάλισε και εγώ για αντίπεινα την έπνιξα κι εγώ. Την έπνιξα. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο, είναι πρέπει και να το σκέφτηκε ο Δεσπότ αυτό. Πρέπει να το σκέφτηκε ο Δεσπότ, επειδή αυτό στραγγάλισε και δεν είχε κάτι άλλο να πει εκείνη τη στιγμή. Είπε, είδε τη γυναίκα μου να στραγγαλίζω τα παιδιά και το έκανα κι εγώ, ας πούμε. Α, έτσι είσαι. Τώρα θα δεις. Τώρα θα δεις. Γελάμε, αλλά εντάξει, δηλαδή. Νομίζω το είπε ότι σε περίπτωση που βρουν τα πτώματα και αυτό τη γλιτώσει να είναι consistent. Γι' αυτό το είπε. Ναι. Τον είχε για τόσο έξυπνο. Δηλαδή, ναι, πήγε και πήρε το τεστ. Το Polygraph, έτσι. Νομίζω ότι το Polygraph το πήρε γιατί πίστευε ότι μπορεί να το ξεγελάσει, παιδιά. Ή γιατί ότι δεν είχε άλλη επιλογή. Άμα έλεγε όχι, είσαι αυτομάτως ένοχος, έτσι δεν είναι. Άμα έλεγε εγώ δεν το κάνω αυτό. Δεν είσαι ένοχος, όχι. Βέβαια, έχεις δικαίωμα να αρνηθείς. Γιατί.
Λοιπόν, παιδιά, εγώ επειδή κάθισα και έκανα έρευνα, γιατί δεν αστείευόμαστε εδώ πέρα. Αυτό έγινε 13 Αυγούστου. Έτσι, 13 Αυγούστου 2018, έγινε πριν από 2 χρόνια. Ναι. Εσείς νομίζετε ότι η μέρα είναι τυχαία, ότι κάποια πράγματα συμβαίνουν στη ζωή έτσι, γιατί χαβαλέ. Ναι. 13 Αυγούστου το 1889 γεννιέται ο Άλφρεντ Χίτσκοκ. Ναι. Okay. 13 okay. Αυγούστου το 1926 γεννιέται ο Φιντελ Κάστρο. Και last but not least, 13 Αυγούστου 1962, και αυτό, με αυτό θα κλείσω, γεννιέται ο Θάνος Καλλύρης. Πείτε μου ότι όλα αυτά είναι τυχαία. Πείτε μου ότι όλα αυτά είναι τυχαία. Δεν μπορεί να είναι τυχαία, wow. Όλα αυτά συνδέονται. Ναι. Ένας πραγματικά εκπληκτικός συνδυασμός. Μια τριάδα φωτιά, θα έλεγε κανείς. Το κάστρο από το Καλλύρης, 5 γράμματα διαφορά. Τίποτα. Άστο. Το κάστρο είναι ένα γραμματισμός του... Όχι, και το 1942, 13 Αυγούστου έκανε πρεμιέρο Μπάμπι του Walt Disney. Σου λέω, η μέρα είναι βρώμικη, δεν είναι τώρα, μην το ψάχνεις. Το 13 Αύγουστο είναι το πρόβλημα, δηλαδή. Ο 13 Αύγουστο έχει πράγματα, γιατί του έχει κλέψει, να μου επιτρέψει να πω τη λάμψη ο ξάδερφός του, ο 15 Αύγουστο. Αλλά να δει το σόι. Αυτό θα σου έλεγα. Έχει πράγματα μέσα. Αλέξανδρε, δεν είναι τυχαίο, γιατί 13 Αυγούστου όλοι ξέρουμε τι είναι. Είναι 2 μέρες πριν τις 15, και αυτό στην Ελλάδα είναι σημαντικό. Και όλοι φοβούνται την Παναγία. Γι' αυτό κάνουν τα εγκλήματα τότε, για να μην τα κάνουν στις 15 και τους πιάσει η Παναγία. Σας το λέω. Ετοιμάζεσαι για τριήμερο, τετραήμερο, αναλόγως τι πέφτει κάθε χρονιά. Αυτό. Φυσικά και ήθελε είναι σημαντικό. Ήθελε να δείξει έντονα ότι δεν ήταν σε πανηγύρι, γι' αυτό το έκανε επίτηδες 13 Αυγούστου. Δεν το έκανε 14-15 που είχε άλωθει καραμπινάτο και να πει, ξέρω εγώ, ήμουνα στην Ανομαγούλα, έπαιζε ο Πέτρο Βασίλη. Ας πούμε, κλαρίνο και όλα μια χαρά. Και μόνος τώρα, μου, ας πούμε. Κάποιοι, ας το πούμε, κακόβουλοι θα βγούνε να πούνε ότι έχω ανοίξει, ας πούμε, το κινητό μου. Τώρα σταματώ, κλείσα. Κάποιοι κακόβουλοι. Ο Καλλύρης ήταν. Τώρα άσε με τώρα, χάρτη. Τι λέτε για μένα. Χάρτη. Λοιπόν, χάρτη. Άσε με, χάρτη μου. Άσε με. Κάποιοι θα πούνε ότι απλά έχω ανοίξει τη σελίδα με 13 Αυγούστου και διαβάζω τι έγινε σαν σήμερα. Αλλά αντιπαρέρχομαι για να πω ότι είναι τυχαίο ότι 13 Αυγούστου 1863 πέθανε ο Ντελακρουά, ο ζωγράφος, ο Ευγένιος Ντελακρουά. Σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει, μαζί με τον Ντελακρουά. Δεν ξέρετε ποιο είναι, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι τυχαίο. Ιμπρεσιονιστής. Καταρχάς, γιατί έχει ελληνικό όνομα και γαλλικό επίθετο. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ο Ευγένιος Ντελακρουά. Ναι. Παιδί μου, εντάξει. Η μάνα του ήταν Γαλλίδα και όπως και ο πατέρας του, αλλά... Γιουτζίν το λένε, μωρέ, τώρα και εσύ. Να βάλεις εσύ τζιν. Αυτό με πόσες φάπες. Ποιος το αγοράζει αυτό, έτσι είναι τώρα, έτσι. Όχι, τι είπε. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, ρε κερατά. Λοιπόν, κλείνοντας την εκπομπή, να πούμε για το στοκόκκινο. Να το πούμε για. Επειδή λες, γιατί το λέμε Ευγένιος Ντελακρουά. Αυτός ήταν που έκανε την τέτοιο, τη σφαγή της Χίου, τον πίνακα. Εγώ τον είχα ακουστά, αλλά δεν θυμόμουν να τον είχα συνδέσει με αυτόν τον πίνακα. Οκ, το έχω. Τώρα δεν ήταν το Αθηνολόγιο, αν δεν ξέρω αν την παρακολουθείτε τη σελίδα στο Facebook, είναι πολύ ωραία. Ήταν, μιλούσε τώρα για τη σφαγή της Χίου και είχε τα κρανία. Φωτογραφία, πολύ. Ναι. Είναι η θεματική του Netflix Corner αυτή με τα θανάτους. Πάντα εκεί καταλήγει. Λοιπόν, πριν κλείσουμε και ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο, να πούμε ότι ξεκινάει μια νέα προσπάθεια στο κόκκινο, που είναι πάλι το 1055, έτσι. Είναι, ναι, δηλαδή είναι ο σταθμός ο οποίος δούλευα πάνω στη Θεσσαλονίκη 105,5, και ο σταθμός ο οποίος μας προσέγγισε αρκετό κόσμο και θα φτιάξουμε, ήδη έχουν ξεκινήσει και παίζουν, μπορείτε να τα ακούτε καθημερινά, κάποια κομικά ένθετα. Ο σταθμός είναι λέγεται ο τίτλος στο κόκκινο και η συχνότητα είναι 105,5, οπότε μας κυνηγάει αυτή η συχνότητα. Στην Αθήνα. Και επίσης δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όλο αυτό ο σταθμός άνοιξε τους 13 Αυγούστου 1997. Και το πρώτο τραγούδι που έπαιξε ήταν Θάνος Καλλύρης. Και αυτό τυχαίο. Το 13ο τραγούδι από τον πρώτο του δίσκο. Ανάποδα. Γιατί είχε και μηνύματα. Αν παίξεις ανάποδα το Θάνο Καλλύρη, ακούγει το κάστρο, ξέρω.
όλα αυτά στο κόκκινο, έτσι, απλά. Προφανώς. Τα οποία ανάποδα μηνύματα είναι πάντα, ποτέ δεν έβγαζα. Και είναι αυτά τα... Και λες πώς βγάζετε άκρη ότι γίνει ο σατανισμός εκκρεμμένος εκεί πέρα μέσα. Λέω όχι, εγώ το άκουσα να μου είναι ο διάτανος εκεί. Κάτσε κάτω. Εννοείται. Κάτι που δεν καταλαβαίνεις είναι του διαβόλου, άρα με αυτή την έννοια είναι. Παιδιά, εγώ πάντως... Όταν κάνω, περίμενε, πριν το πεις, όταν κάνω το πεντάλεπτό μου στο κόκκινο, θέλω να πέσω από πίσω το νου σου, κύριε Οδηγέ. Όλη την ώρα. Το νου σου, κύριε Οδηγέ. Θα βάλω ό,τι είπε ο Αλέξανδρος. Στο πορμπάγκας έχω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Αλλά είναι νεκρή, οπότε δεν πειράζει και να τρακάρουμε. Μέσα στο κούβερλι είναι νεκρή. Κακιά στιγμή. Ωχ, Θεέ μου. Μόνο στο Χαριζάνης πάει αυτό. Είναι, εννοείται ότι θα βάλω ανάποδα ό,τι είπε ο Χαριζάνης ανάποδα. Θα το κάνω reverse και θα κλείσει έτσι η εκπομπή να δούμε τι είπε. Έτσι λέγει, αχ, να, ζωζά, και μετά μπορεί να πει, πάρτε με τηλέφωνο. Μέσα στην άσυλο στέλνιος, μέχρι 8 ρόγες μάτιας. 13 Αυγούστου. Ωραία, τέλεια. Να είστε καλά, παιδιά. Εσύ δεν ήθελες κάτι να πεις. Το είπα. Ξεκίνησες. Ήθελα να βάλω ανάποδα αυτά που λέει ο Αλέξανδρος κανονικά, να τα βάλω ανάποδα μετά στο τέλος του επεισοδίου. Αλλά αυτά είναι. Α, αυτό. Θα τα βάλω. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Καλά, παιδιά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι εννοείται, θα έρθεις ξανά. Με τα χαράς. Το ανακοινώνουμε τώρα αυτό. Καλά, αν θέλεις, έτσι δεν σε αναγκάζει κάποιος, αλλά μπορεί να έρθεις και σε live show. Οπ, τι κάνουμε εκεί τώρα. Να χαρώ εγώ. Ό,τι θέλετε, με τα πολύ χαρά, εννοείται. Ό,τι θέλει ο φίλος μου ο Χάρτης. Άσε με να σου δείξω τον δρόμο, Αλέξανδρε. Χάρτη, εσύ δεν είχες γυρίσει μια ταινία βουβή και ήσουν ο Χάρτης και πήρες και ως καρτέλος, φαντάξεις, μαλακία. Την ασπρόμαυρη, λες. Άστο, ας ξεκινάω. Έλα, ξεκινάω. Ένα, δύο, τρία. Εκεί είμαστε. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε.